μεσημέρι παρουσιάστηκε το πρόβλημα. Το βράδυ είχαμε κάνει όλες τις επιφορειακές ρυθμίσεις που ήταν που χρειαζόταν σε συνεργασία και με το Δήμο Ξηροκάστρο αλλά και με την αστυνομία. Αμέσως με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη κ. Ταρτούλη ήρθαμε σε επικοινωνία με την Τέρνα, η οποία ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας, κατέβασε τα συνεργεία της από την Εθνική Οδό που κατασκευάζει και μέσα σε χρόνο ρεκόρ, όπως είπατε, με ιδιαίτερα άποψη στον τεχνικό τρόπο, κατασκεύασε το συγκεκριμένο έργο και επιδιορθώθηκε η ζημιά η οποία είχε δημιουργηθεί. Δεν είναι μόνο ότι επιδιορθώθηκε, επί της ουσίας αποτελεί μία μόνιμη σχεδόν λύση και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν είναι ένα πάλωμα μέσα σε δύο ημέρες, είναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο το οποίο και αποδεικνύει για έναν άλλο τρόπο, για ένα άλλο πράγμα, το ότι μακάρι να είχαμε την ευχέρεια με πιο γρήγορες διαδικασίες να αντιδρούσαμε. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν και τα χρήματα, υπάρχει και η διάθεση, υπάρχει και η τεχνογνωσία. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι το νομικό πλαίσιο που να μας επιτρέπει να παρεμβαίνουμε άμεσα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρώτα οι ζημιές και να πρέπει μετά να τρέχουμε για να τις αποκαταστήσουμε. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς όλους μας για την ταχεία αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων και κυρίως για την πρόβλεψη, ώστε να μην έχουμε ποτέ τέτοια άλλα προβλήματα. Από αύριο θα δοθεί σε κυκλοφορία. Κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι αυτά με αυτά τα παλώματα μπορεί να σωθεί ο πολιτικός δρόμος? Ακούστε, είναι γεγονός ότι εγώ το βιώνω, γιατί και το σύνδεμο στάλασε, ότι υπάρχει πρόβλημα. Σοβαρό. Το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, είναι πανελλαδικό, είναι παγκοσμιακό, αλλά μιας και μιλάμε για το Δήμο το δικό μας, είναι σοβαρό. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια προβλήματα κατά μήκος της αυτογραμμής, γιατί είμαστε και ένα Δήμο που έχουμε 30 χιλιόμετρα αυτογραμμή. Έτσι. Είναι πάρα πολλά τα επικίνδυνα σημεία, καταστρέφονται υποδομές, δημόσιοι κοινόξιδοι χώροι και ιδιωτικές κατοικίες. Άντε να βρει σάκι που λέμε. Τουλάχιστον αλλάζουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου με τον περιφερειάρχη τον Πέτρο Δελτατούλη. Έτσι λοιπόν μια ιδιαίτερη ευαισθησία που μας διακρίνει και τον ίδιο προσωπικά αλλά και όλους μας, μια πάρα πολύ καλή οργάνωση, ένα πολύ καλό πλέγμα φιλικών σχέσεων με όλους τον παραγωγικό ιστό της Πελοποννήσου, έκανε πράγματι αυτή την επέμβαση, τη σωστική επέμβαση και έτσι λοιπόν μετά από 15 μέρες περίπου εργασία έχουμε αυτή την απόδοση του τμήματος αυτού που είχε καταστραφεί από τη διάβρωση πάλι στην κυκλοφορία και στην ασφάλεια των πολιτών. Νομίζω ότι η αντιμετώπιση η οποία έχει γίνει είναι πράγματι αρίστη. Ένα πρόβλημα που ταλάνιζε την περιοχή αυτή, αλλά και ταλανίζει ακόμη κατά μήκος των ανθρώπων του πολιτικού χώρου, που τη διάβρωση έχει αντιμετωπιστεί επιτυχώς. Θα το παρακολουθούμε ιστορικά για να δούμε την εξέλιξή του, μια και το φαινόμενο της διάβρωσης στο Κορινθιακό είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται πάντοτε σε εξέλιξη, μια και ο Κορινθιακός είναι ένας δύσκολος κόλπος, είναι άγνωστος κόλπος. Έχει ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά ανοιχτής θαλάσσης. Πάντοτε το μελετάμε και πάντοτε αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία την οποία έχουμε από επεμβάσεις σωστικές σε πολλά τμήματα του Κορινθιακού είναι για μας μια πολύτιμη πείρα και την οποία θα εφαρμόσουμε και σε άλλα μέρη. Η Τέρνα είναι μια πολύ μεγάλη και κυρίως πολύ σοβαρή εταιρεία, η οποία εντάξει δεν μπορώ να πω ότι είναι ένα μεγάλο έργο. Ήταν ένα δύσκολο, αρκετά δύσκολο έργο. Κινητοποιηθήκαμε δύο εργοτάξια και στον χρόνο που προδιαγράψαμε το παραδώσαμε. Και με τις καλύτερες έτσι. Αυτό ήθελα να μου πείτε, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει και χρόνια μπροστά το αυτό το έργο με τον τρόπο που έγινε. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά πιστεύω. Πιστεύετε ότι μπορούμε να ξεπερνάμε τις αγγυλώσεις και να τελειώνουμε έργα γρήγορα ή το δημόσιο είναι μόνιμα η αγγύλωση αυτού του τόπου? Πιστεύω ότι μπορούμε και στο μέλλον θα μπορούμε ακόμα καλύτερα να κάνουμε τέτοιες ενέργειες και να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Η προσπάθεια της περιφέρειας πώς την είδατε από την πλευρά της? Εξαιρετική. Πιστεύετε ότι συνεννοηθήκαμε, μας βοήθησαν, ό,τι συνεννοηθήκαμε και αυτοί το έκαναν και εμείς είμαστε συνεπείς.